παρουσίασε έκδηλωση με τον εξολοθρευτή Άρνολτ Σβάρτσενέγκερ. Ο διάσημος ηθοποιός, επίσης ρεπουμπλικανός, τον διαδέχτηκε στο πετυχημένο reality The Apprentice όταν ο Τραμπ αποφάσισε να κατέβει για πρόεδρος. And they hired a big, big movie star, Arnold Schwarzenegger, to take my place. And we know how that turned out. The ratings went right down the tubes. It's been a total disaster. And I want to just pray for Arnold if we can for those ratings, okay? Πληρωμένη ήρθε η απάντηση του πρώην κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, που με χίλια θα έβαζε για πρόεδρος αν δεν ήταν γεννημένος στην Αυστρία. Hey Donald, I have a great idea. Finally switch jobs. You take over TV because you're such an expert in ratings, and I take over your job. And then people can finally sleep comfortably again. Πήρα και από την Αντζελίνα Ζολή, πρέσβυρα του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, με 6 παιδιά γεννημένα όλα εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Στην πρώτη δημόσια επιστολή της μετά το διαζύγιο με τον Μπραντ Πιτ, γράφει στους New York Times. Η διάκριση λόγω θρησκείας είναι ένα παιχνίδι με τη φωτιά. Πυροδοτούμε τον εξτρεμισμό. Δεν μπορούμε να διαγράφουμε πολίτες ολόκληρων χωρών, ακόμη και βρέφη. Θέλω να ξέρω αν τα προσφυγόπουλα θα έχουν ευκαιρία για άσυλο σε μια συμπονετική Αμερική. Στον αντίποδα, το ζεύγος Ομπάμα επέστρεψε από τις διακοπές ανανεωμένο. Όταν έφτασαν στο νέο τους ανάκτορο στην Ουάσιγκτον, βρήκαν πινακίδες με καλωσορίσματα από τους γείτονες. Η βίλα τους κοστίζει 4,3 εκατομμύρια δολάρια και απέχει μόλις 2 τετράγωνα από αυτή της Ιβάνκα Τραμπ.